Καλησπέρα, είμαστε εδώ στην Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Κάπως άρχισε να μυρίζει άνοιξη. Είναι η ενημερωτική εκπομπή της Alzheimer Ελλάς, όλα για την Άνοια. Και εσείς είσαστε συντονισμένοι στο εθελοντικό ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης, FM 100,6. Στην παρουσίαση της εκπομπής και για μια ώρα μαζί σας θα είναι οι ψυχολόγοι Πετρίνα Μαργαριτίδου, Κωνσταντίνα Καραγκιόζη και Ευδοκία Νικολαίδου. Τον ήχο θα φροντίσει για εμάς ο Τσουρέκα Σέργιος. Σήμερα, λόγω της ημέρας και χρόνια πολλά στις γυναίκες, θα μιλήσουμε για τι άλλο, για τη γυναίκα. Και συνδυάζοντάς το με την Άνοια, θα μιλήσουμε για γυναίκες και Άνοια. Δηλαδή, για τις γυναίκες ως ασθενείς, αλλά και ως περιθάλπουσες. Ποιοι είναι οι ρόλοι που καλείται να αναλάβει η σύγχρονη γυναίκα? Η γυναίκα σήμερα έχει πολύπλευρο ρόλο. Τι δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζει, ποια τα συναισθήματα και οι σκέψεις που μπορεί να δημιουργούνται? Για όλα αυτά θα έχουμε μαζί μας μια καλεσμένη, μια γυναίκα, την κυρία Τζουνοπούλου Δέσποινα. Μια γυναίκα με πολλούς ρόλους, μέσα αυτούς και αυτός της περιθάλπουσας, αλλά όχι και μόνο αυτόν. Μια εκπομπή λοιπόν σήμερα από γυναίκες, για γυναίκες, αλλά και όχι μόνο, και για άνδρες. Περιμένουμε να μας στέλνετε και στη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και γενικότερα τα μηνύματά σας στο Facebook, στη σελίδα μας που είναι όλα για την Άνοια. Και να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για όλα τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Πραγματικά λαμβάνουμε πολύ έτσι θετική ανατροφοδότηση από εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι σήμερα, και τα τραγούδια θα είναι στο πνεύμα της ημέρας σχετικά με γυναίκες, και περιμένουμε να μας στείλετε τα ερωτήματά σας, τα μηνύματά σας, γιατί όχι τις ευχές σας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ μετά από το τραγούδι με τον Θηβαίο. Να δούμε λίγο, αφού είναι ημέρα τέτοια, Παγκόσμια ημέρα γυναίκας, πώς ξεκίνησε ακόμα η ίδια η ασθένεια για την οποία αφιερώνεται και αυτή η εκπομπή, που έχει να κάνει με την νόσο Αλτσχάιμερ. Όσοι δεν το γνωρίζουν από τους ακροατές, το Αλτσχάιμερ πρωτοπεριγράφηκε με αφορμή μία γυναίκα. Ουσιαστικά την νόσο αυτή πρωτοπεριέγραψε στις αρχές του 20ου αιώνα ένας βαβαρός νευρολόγος ψυχίατρος, ο Αλουά Αλτσχάιμερ, ο οποίος εργαζόταν σε ένα άσυλο για ψυχικά ασθενείς στη Φραγκφούρτη. Επομένως, εκείνο το διάστημα γνωρίζουμε ότι πολλά πράγματα δεν γνώριζαν, δεν είχαν διαχωριστεί, ας πούμε, έτσι πλήρως αρκετές νόσοι που πλέον μας είναι πολύ ξεκάθαρες σήμερα. Και η πρώτη ασθενής του ήταν μια γυναίκα 51 ετών, η ονόματι Αυγούστα, η οποία παρουσίαζε, αν και μικρή ηλικία, αλλά σχετικά έτσι μεγάλη για εκείνη την εποχή, με απώλεια μνήμης, δυσκολία στην κατανόηση του λόγου, από προσανατολισμό, είχε ψευδαισθήσεις, μελαγχολία και παρουσίαζε γενικότερα μία απρόβλεπτη συμπεριφορά. Όταν η Αυγούστα πέθανε μετά από 4,5 χρόνια στο άσυλο, ο γιατρός, ο Αλτσχάιμερ, μελέτησε τον εγκέφαλό της και βρέθηκε εκπληκτός μπροστά στις χαρακτηριστικές βλάβες που μπορεί να υποστεί ο εγκέφαλος, αυτό που ονομάζουμε ως αλλοιώσεις, και από τότε αφιέρωσε, ουσιαστικά έδωσε το όνομά του ως εφευρέτης και της νόσου αυτής, και ονομάστηκε Αλτσχάιμερ. Επομένως, η πρώτη ασθενής ήταν γυναίκα. Πόσο πρωτοποριακό πρέπει να ήταν για εκείνη την εποχή, που τέτοιου είδους συμπτώματα πολλές φορές τα απέδιδαν σε ψύχωση, ναι, ή σε φυσιολογικό γύρας, γιατί πραγματικά τα 51 έτη μπορεί στην εποχή μας να φαίνονται ότι είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος. Mm. Αλλά αν δούμε ακόμη και την εικόνα της ασθενός αυτής, της περιβόητης Αυγούστα, που έμεινε στην ιστορία πραγματικά, η εικόνα της δείχνει, φαίνεται σαν ένα άτομο πολύ μεγαλύτερης ηλικίας με τα σημερινά έτσι δεδομένα. Ναι, παρόλο που ήταν μόνο 51. Ναι, τότε πιο πολύ θα λέγανε ιστερία και νωρίτερα αυτό, ή πιο πολύ ψύχωση, αλλά δεν μπορούσε να μελετηθεί το ότι είναι, ας πούμε, άνοια ή κάτι νευρολογικό. Όπως ήταν εδώ και σε παλιότερες γενιές στην Ελλάδα, που κάποιοι ηλικιωμένοι άρχισαν να τα χάνουν και το ονόμαζαν ως μαλάκινση. Ακόμη και τώρα σε πολλές περιπτώσεις τα θεωρούν φυσιολογικά. Ενώ, όπως έχουμε πει πολλές φορές, οτιδήποτε δείτε διαφορετικό, ελάτε να εξεταστείτε να δούμε αν είναι φυσιολογικό ή όχι.
Πράγματι. Οπότε η πρώτη ασθενής ήταν γυναίκα. Συνεχίζει όμως οι γυναίκες να είναι αυτές που πιο συχνά νοσούν από την άνοια. Αυτό το βλέπουμε και κάθε μέρα στην κλινική μας εμπειρία, στην εταιρεία Alzheimer. Έρχεται όμως να το επιβεβαιώσει και διάφορες μελέτες, αλλά και η ίδια η ADI, δηλαδή η Παγκόσμια Εταιρεία Alzheimer, δίνοντάς μας στοιχεία ότι εμφανίζεται παραπάνω στις γυναίκες. Μάλιστα λένε ότι εμφανίζεται στο διπλάσιο ποσοστό. Και μία τελευταία μελέτη που λέει ότι τα 2/3 των ατόμων με άνοια είναι γυναίκες. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας προβληματίσει, να αναρωτηθούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Κάποιες πιθανές αιτίες, κάποιες πιθανές απαντήσεις είναι ότι οι γυναίκες είναι περισσότερες ούτως ή άλλως στον γενικό πληθυσμό. Οπότε ως περισσότερες ίσως να νοσούν και πιο, φαίνεται ότι νοσούν περισσότερο. Μέχρι τώρα θα μπορούσαμε να αποδώσουμε ότι η άνοια στις γυναίκες οφειλόταν στην καθόλου, στη μερική ή στη λίγη εκπαίδευση που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ξέρουμε ότι η άνοια συνδέεται με χαμηλή μόρφωση και εκπαίδευση, που τα προηγούμενα χρόνια οι γυναίκες είχαν πολύ χαμηλή εκπαίδευση, ίσως να είχαν και μηδενική. Άρα υπάρχει έτσι μια τέτοια αιτιολογία. Αυτό βέβαια αλλάζει πια, έχει αλλάξει στις μέρες μας. Και ίσως τα επόμενα χρόνια να φανεί αν είναι μια αιτία ίσως αυτή. Κάτι ακόμα είναι ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο. Αυτό το ξέρουμε, είμαστε το βλέπουμε. Είμαστε αφεκτικές. Αντέχουμε πιο πολύ. Έλαντε. Μυστήριο. Θα φανεί στην πορεία. Ίσως να κάνουμε περισσότερο ασφαλή πράγματα. Να μην... Από όσο ξέρουμε, οι γυναίκες ζουν και περισσότερο λόγω του ότι οι άντρες έχουν περισσότερες πιθανότητες για πιο, ας το πούμε, ξαφνικές, πώς να το πω, ξαφνικούς τρόπους θανάτου, ας το πούμε, πιο ακαριές έτσι ασθένειες, οπότε και γι' αυτό το λόγο. Αλλά ελπίζω να μην βάζουν το χέρι τους οι γυναίκες. Όχι, όχι. Είναι στο DNA. Ναι, πρόσφατα κιόλας σε μία μελέτη διάβαζα ότι οι γυναίκες θα πάνε και πιο εύκολα στο γιατρό, έχουν και πιο πολύ την πρόληψη, κάτι ναι, το οποίο οι άντρες δεν το συνηθίζουν. Ναι. Μπορεί να είναι γενικά πιο προσεκτικές, ας πούμε, στα θέματα ίσως υγείας, αλλά γενικότερα στη ζωή τους. Ίσως να έχει να κάνει και με το DNA, ας πούμε, όχι μόνο με την αντίληψή τους ή τον τρόπο που ζουν τη ζωή τους. Σίγουρα η πιθανότερη αιτία που θα μπορούσαμε να αποδώσουμε το γεγονός ότι οι γυναίκες νοσούν πιο συχνά από άνοια σε σχέση με τους άντρες είναι λόγω των ιστρογόνων, τα οποία μειώνονται μετά την εμμηνόπαυση. Η έμμηνος ρύσης στις γυναίκες λειτουργεί λίγο σαν μία προστασία, σαν ένα προστατευτικό κάλυμα που τις κρατάει από διάφορες ασθένειες, σαν να τις προφυλάσσει. Στην εμμηνόπαυση λοιπόν είναι σαν να φεύγει αυτό το κάλυμα, αυτή η προστασία. Και αυτό είναι μία αιτία του γιατί μπορεί να αναπτυχθεί τότε η άνοια ή και άλλες παθήσεις, όχι μόνο άνοια. Πράγματι αυτό ερευνητικά έχει φανεί ότι ισχύει, οπότε για όλους αυτούς τους λόγους φαίνεται οι γυναίκες να νοσούν περισσότερο. Επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι η άνοια είναι μια προοδευτική έτσι, ασθένεια, εξελίσσεται προοδευτικά, επιδεινώνεται ουσιαστικά τα συμπτώματα όσο προχωράει η νόσος. Επομένως ένα άτομο με άνοια χρειάζεται όλο και μεγαλύτερη φροντίδα. Αυτό για τις γυναίκες μπορούμε να φανταστούμε και έχει φανεί έτσι και από μελέτες ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο καθώς οι γυναίκες είναι αυτές που παραδοσιακά έχουν στο ρόλο τους τον ρόλο της φροντίδας, είναι ταυτισμένες με το να δίνουν φροντίδα, να παρέχουν φροντίδα είτε είναι στον σύζυγο, είτε είναι στα παιδιά, είτε είναι στους γονείς. Επομένως πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να δεχτεί τελικά τη βοήθεια. Να τη δεχτεί από τον άντρα της ή να τη δεχτεί από τα παιδιά της.
Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, σε κάθε κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά φαίνεται κατά κύριο λόγο να ισχύει αυτό, να δυσκολεύονται πάρα πολύ λόγω ρόλου, λόγω ταυτότητας, να δεχτούν τη βοήθεια. Μάλιστα υπάρχει ένας πολύ ιδιαίτερος όρος που έχω διαβάσει αυτό το διάστημα, που οι γυναίκες, λέει ατόμο, οι γυναίκες που έχουν άνοια αναπτύσσουν αυτό που λέμε ενοχές ευγνωμοσύνης. Έχουν δηλαδή ταυτόχρονα, νιώθουν ευγνωμοσύνη προς τα παιδιά τους, προς το σύζυγο που τις φροντίζει, που τη φροντίζουν, αλλά ταυτόχρονα νιώθουν ενοχές που λαμβάνουν αυτή την φροντίδα, γιατί επιβαρύνουν ένα άλλο άτομο. Και πολλές φορές αυτό το ακούμε από ασθενείς που εκφράζουν μια επιθυμία να φύγουν, να πεθάνουν, γιατί κουράζω, λέει, το παιδί μου. Για να μην γίνονται βάρος. Ναι, νιώθουν πολλές φορές ότι γίνονται βάρος. Εκεί βέβαια που υπάρχει κάποιο είδους συνέστηση. Ναι. Πόσο μάλλον σε ένα άτομο, όπως λες, Πετρίνα, και Ευδοκία, στις γυναίκες, οι οποίες είχαν μάθει να μην παίρνουν καθόλου βοήθεια και μόνο να δίνουν. Και επίσης, κάποιες φορές συναντάμε και γυναίκες που δώσανε πάρα πολύ φροντίδα στη ζωή τους. Έρχεται κάποια στιγμή που είναι σαν να βγαίνει μία κούραση, μία παρέτηση, και κάπως, αν τα λέγαμε αντιδραστικά, υποσυνείδητα βέβαια όλο αυτό, σαν να εκφράζουν ένα «εγώ μέχρι εδώ ήμουνα, τώρα χρειάζομαι εγώ φροντίδα». Έτσι, το βλέπουμε και αυτό πραγματικά, το συναντάμε, συναντάμε και τα δύο. Και γυναίκες που δυσκολεύονται να λάβουν φροντίδα, και γυναίκες όμως που σαν συσσαγωγικά να περιμένουν ή να απαιτούν τη φροντίδα, σαν ανταπόδοση στη φροντίδα που έδωσαν οι ίδιες τόσα χρόνια. Να δούμε λίγο και το κομμάτι γυναίκες αυτό ως περιθάλπουσες, είτε περιθάλπους είναι μια γυναίκα που πληρώνεται για να το κάνει, είναι επαγγελματίας, είτε είναι μέλος της οικογένειας. Σχεδόν τα 2/3 των ατόμων με άνοια στις αναπτυγμένες χώρες ζουν στο σπίτι τους. Φροντίζονται κατά κύριο λόγο από γυναίκες, δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στα 60-70%, είτε αυτή είναι σύζυγοι, είτε κόρες, είτε νύφες. Οι σύζυγοι σπάνια ονομάζονται περιθάλποντες από την οικογένεια. Αυτός είναι ένας νέος όρος που συνήθως τους αποδίδεται από τις υπηρεσίες. Οι υπόλοιποι το θεωρούν σαν μια εξέλιξη της προηγούμενης σχέσης που είχαν με αυτό το άτομο, της δέσμευσης που έχει αυτό που λέγαμε η γυναίκα να φροντίζει. Και στις περισσότερες κουλτούρες, στους περισσότερους πολιτισμούς, ο ρόλος της φροντίδας ανήκει κατά παράδοση στις γυναίκες. Και στη δική μας κουλτούρα ισχύει αυτό. Ναι. Το βλέπουμε πολύ σε οικογένειες που μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, δύο παιδιά, να είναι ένας άντρας και μια γυναίκα, σαν να θεωρείται σχεδόν αυτονόητο, έτσι δεδομένο, ότι η γυναίκα, η κόρη, θα φροντίσει. Ξαναλέμε, βέβαια, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Έχουμε συναντήσει και το αντίθετο. Έτσι, εγώ προσωπικά είχα μια οικογένεια που υπήρχε κόρη και γιος, και ο γιος είχε αναλάβει τη φροντίδα του πατέρα. Τίποτα δεν είναι απόλυτα. Αλλά κατά παράδοση, ναι, συνήθως οι γυναίκες. Ναι. Συνήθως το βλέπουμε στις γυναίκες. Και μπορούμε να το καταλάβουμε σε σχέση με ίσως τα πρότυπα, ίσως το ρόλο της γυναίκας. Σήμερα μου έρχεται έτσι παράδειγμα, επειδή ουσιαστικά είναι μία μέρα όχι τόσο το να γιορτάσει η γυναίκα, να βγει έξω. Δηλαδή, αν το πάμε ιστορικά, είναι μία ημέρα μνήμης για τη γυναίκα που διεκδικεί τα δικαιώματά της, αποκτάει ρόλο. Mm-hmm. Τα εργασιακά δικαιώματα. Τα εργασιακά έτσι έχει ξεκινήσει, δικαιώματα. Βέβαια. Και γενικά η συμμεταχείριση στα δικαιώματα με τον άντρα. Σήμερα πηγαίνοντας σε ένα σπίτι είχαμε μία συζήτηση με μία κυρία που φροντίζει μία ασθενή, είναι επαγγελματίας περιθάλπουσα, είναι αλλοδαπή, και μας έλεγε ότι επί 12 χρόνια είναι κλεισμένη σε σπίτι που φροντίζει την ασθενή και έχει 12 χρόνια να πάει στην πατρίδα της, από εκεί που κατάγεται, να δει τα παιδιά της, τα εγγόνια της, η οποία είναι μια γυναίκα μεγάλης έτσι ηλικίας που αναγκάζεται να εργαστεί, να μαζέψει χρήματα που δεν είχε δικαιώματα μέχρι πριν λίγα χρόνια, τώρα κάνει και αυτή τα χαρτιά της για να μπορέσει να επισκεφτεί τη χώρα της, που τρέφει η οικογένεια. Δηλαδή νομίζω είναι όλο αυτό το κομμάτι μιας γυναίκας που διεκδικεί
και πόσο ας πούμε τις λείπουν ρόλοι και δικαιώματα. Ναι. Μιλάς για τον πραγματικά πολύπλευρο ρόλο της γυναίκας με ναι. το παράδειγμα που μας δίνεις κιόλας Ευδοκία. Και λίγο θα στραφούμε πάλι στο κομμάτι της φροντίδας και στο ρόλο που μπορεί να έχει μια γυναίκα. Βέβαια ένας περιθάλποντας που έχουμε πει κατά καιρούς ότι ο ρόλος του περιθάλποντα είναι ποικίλη, μπορεί να έχει από, να φροντίσει από πρακτικά θέματα, οικονομικά θέματα, συναισθηματικά θέματα, να υποστηρίξει συναισθηματικά τον ασθενή του, να στηρίξει την οικογένεια, να επιλύσει συγκρούσεις, να πάει στη δουλειά του, πάρα πολλά πράγματα. Όταν δε ο περιθάλποντας είναι γυναίκα, θα έχει και να φροντίσει το σπίτι και να μαγειρέψει και να τακτοποιήσει, ίσως μία παραπάνω επιβάρυνση. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι, και αυτό το βλέπουμε και στο τμήμα περιθαλπώντων, Πετρίνα, ότι οι γυναίκες συνήθως είναι πιο επιβαρημένες από τους άντρες περιθάλποντες. Έρχονται με περισσότερο στρες, κατάθλιψη, επιβάρυνση, χαμηλότερη ικανοποίηση από αυτό που κάνουν, ενώ οι άντρες οι οποίοι δεν είναι ότι περνάνε πιο εύκολα ή λιγότερο δύσκολα πράγματα, αλλά το αντιμετωπίζουν με έναν άλλον τρόπο. Πράγματι αυτό είναι κάτι που και η παγκόσμια βιβλιογραφία το αναφέρει και εμείς στις μελέτες που έχουμε κάνει το έχουμε παρατηρήσει, αλλά και φυσικά από την καθημερινή κλινική έτσι, πράξη και εμπειρία το βλέπουμε. Αυτό βέβαια μπορούμε να το αποδώσουμε και στο γεγονός ότι οι γυναίκες εκφράζονται περισσότερο. Μπορεί δηλαδή και οι άντρες περιθάλποντες να βιώνουν συναισθήματα, αλλά τους βλέπουμε ότι πιο δύσκολα θα εκφραστούν και σκέφτομαι ότι και αυτό ίσως ακόμη έχει να κάνει με το ρόλο τους. Ναι. Οι άντρες δεν κλαίνε, οι άντρες είναι οι δυνατοί, δεν μιλούν πολύ κτλ. Θα φροντίσουν λοιπόν να καλύψουν τη συναισθηματική τους ας πούμε, αδυναμία, να μην τη δείξουν ότι υποφέρουν, δεν είναι καλά. Έτσι, έτσι. Πιο σπάνιο. Αν και σιγά σιγά ευτυχώς αυτά τα ταμπού πάνε να σπάσουν, αλλά έως ένα σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν. Οπότε πέρα από τις επιδράσεις στη σωματική και ψυχική υγεία που έχει έτσι ένας περιθάλποντας και συγκεκριμένα οι γυναίκες που είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή, βλέπουμε μεγάλη και οικονομική επιβάρυνση με την έννοια ότι το κόστος στην άνοια είναι πολύ μεγάλο. Κάποιος για να φροντίσει πολύ συχνά μπορεί να χρειάζεται να αφήσει τη δουλειά του και βλέπουμε ότι οι γυναίκες πιο εύκολα αφήνουν τη δουλειά τους, μειώνουν το ωράριο εργασίας τους ή βγαίνουν σε πρόορη συνταξιοδότηση σε σχέση με τους άντρες, προκειμένου να είναι δηλαδή πιο κοντά, να αφιερώνουν περισσότερες ώρες στο να φροντίσουν κάποιο μέλος της οικογένειας που μπορεί να έχει άνοια. Κάτι άλλο που μπορούμε επίσης να δούμε είναι ότι υπάρχει μια διαφορά, θα λέγαμε, ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες σχετικά με το πόσο εύκολα ζητούν βοήθεια και κάνουν χρήση των υπηρεσιών, των ομάδων στήριξης, έτσι που έχουμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα κέντρα ημέρας. Η πλειοψηφία των ατόμων, των περιθαλπώντων που απευθύνονται σε εμάς, είναι γυναίκες. Συγκεκριμένα στο τμήμα στην Πέτρου Συνδίκα στην Αγία Ελένη που έχουμε στο κέντρο ημέρας, περίπου το 77% των ατόμων, των περιθαλπώντων που απευθύνονται σε εμάς είναι γυναίκες. Πολύ συντριπτικό ποσοστό, συντριπτική πλειοψηφία. Ναι, που δεν ξέρουμε αν είναι πιο πολλές οι γυναίκες που φροντίζουν ή αν είναι απλά οι γυναίκες που ζητάν βοήθεια. Έτσι. Δεν είναι ξεκάθαρο, ωστόσο είναι ένα δεδομένο και έρχεται να συμφωνήσει και με τα παγκόσμια δεδομένα ότι οι γυναίκες είναι οι περισσότερες που φροντίζουν και απευθύνονται περισσότερο, αναζητούν βοήθεια και απευθύνονται σε διάφορες υπηρεσίες. Και γι' αυτό η καλεσμένη που θα υποδεχθούμε και σήμερα είναι γυναίκα για να έρθει και να καλύψει και να μιλήσει για όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε. Να περάσουμε όμως στο επόμενο τραγούδι για να μπορέσουμε να υποδεχθούμε και την καλεσμένη μας. Σε λίγο μαζί σας. Επιστρέψαμε λοιπόν, άλλο ένα πολύ ωραίο τραγούδι σε σχέση με τις γυναίκες. Είπαμε σήμερα η μέρα μας και η εκπομπή όλη είναι αφιερωμένη στη γυναίκα. Μια γυναίκα λοιπόν έχουμε καλεσμένη εδώ στο στούντιο μαζί μας, την κυρία Τσουνοπούλου Δέσποινα, περιθάλπουσα και όχι μόνο, θα τα συζητήσουμε. Να σας καλωσορίσουμε, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν σχετικά με τους ρόλους σας. Έτσι, να δούμε λίγο, γιατί έτσι ξεκινήσαμε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής αυτό συζητούσαμε, τους πολλαπλούς ρόλους της σύγχρονης γυναίκας.
Πάμε λοιπόν να δούμε για τους δικούς σας ρόλους. Ποιους ρόλους έχετε αναλάβει στη ζωή σας? Σύζυγος, μητέρα, δύο κοριτσιών στην εφηβεία, εργαζόμενη και βέβαια περιθάλψα στον, δευτερεύουσα περιθάλψα στον πατέρα μου, ο οποίος έχει διαγνωστεί εδώ και 4 χρόνια, 4,5 με άνοια. Πολλούς ρόλους λοιπόν που καλείστε να ανταπεξέλθετε, να μας πείτε τους τρόπους σας σήμερα. Και νομίζω ήδη και όταν σας υποδεχθήκαμε στο στούντιο φάνηκε έτσι από τα πρώτα λόγια, έτρεχα από τη δουλειά για να έρθω εδώ πέρα. Δείχνει λίγο τους ρυθμούς που μπορεί να ακολουθεί μια γυναίκα. Νομίζω ότι είμαι χαρακτηριστικό παράδειγμα της καθημερινής Ελληνίδας, που αναλαμβάνει πολλούς ρόλους και πρέπει να τρέξει για να τους προλάβει όλους. Δεν είμαι κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω περισσότερες από εμάς κάπως έτσι περνάμε την καθημερινότητά μας, τρέχοντας από τη δουλειά στο σπίτι, από το σπίτι στις υποχρεώσεις των παιδιών, από τα παιδιά στους γονείς μας. Ναι, νομίζω θα ταυτιστούν πολλές ακροάτριες ακούγοντάς σας. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Τι δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζετε έτσι στην καθημερινότητα με όλο αυτό το κομμάτι, με αυτούς τους ρόλους, το πώς θα συγχρονιστούν, θα ταιριαστούν? Το βασικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη χρόνου. Το 24ωρο δεν είναι ποτέ αρκετό για να κάνεις όλα αυτά που θέλεις να κάνεις, ή ακόμη και αν είναι αρκετό, αισθάνεσαι ότι δεν τα έχεις κάνει τόσο καλά όσο θα ήθελες. Σίγουρα στερείς χρόνο από τον ίδιο στον εαυτό. Αυτό είναι το κυριότερο. Είναι ο πρώτος στον οποίο αρχίζεις και κάνεις εκπτώσεις για να προλάβεις όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πάντα προτεραιότητα έχουν τα παιδιά, οι γονείς, το σπίτι, η δουλειά, οπωσδήποτε. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν όλα αυτά. Αυτό έχει και μία παγίδα που πολλές φορές το συναντάμε και εμείς από πλευράς μας όπως επαγγελματίες υγείας. Όταν κάποιος έχει πολλούς ρόλους και είναι και στη θέση του περιθάλποντα, πολλές φορές αφήνει σε μια δεύτερη μοίρα τον εαυτό του, που κρύβει μια παγίδα ότι αν μείνουν λίγα τα δικά μας αποθέματα, πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε και στους άλλους. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τέτοια θέση. Είναι μια καθημερινή πάλι αυτή. Προσπαθείς να βάλεις στην καθημερινότητά σου πράγματα που σου δίνουν δύναμη. Είτε αυτά είναι λίγη ξεκούραση παραπάνω ή ένας καφές με τις φίλες σου ή οτιδήποτε μπορεί να σε κάνει να νιώσεις λίγο πιο όμορφα και πιο δυνατός. Όπως όμως είπα, η καθημερινότητα πολλές φορές σε καταπίνει, οπότε δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Η λογική σου το λέει ότι πρέπει να το κάνεις, το μαθαίνουμε, το διαβάζουμε όσοι προσπαθούμε λίγο να ενημερωθούμε και με κάποιους τρόπους παραπάνω. Σε σχέση με την Άνια, μαθαίνουμε από πολύ νωρίς ότι είναι ένας μαραθώνιος, οπότε πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις και για τα επόμενα στάδια. Όμως αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Πολλές φορές δεν είναι καν εφικτό. Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Άλλοτε το καταφέρνεις, γεμίζεις τις μπαταρίες σου, ξεκλέβεις 2-3 ώρες για ένα καφεδάκι με τις φίλες σου. Άλλοτε βέβαια δεν μπορείς, δεν γίνεται. Θέλει προσπάθεια για μεγάλη, να το κάνετε αυτό. Μεγάλη, ναι. Και αναρωτιέμαι αν έχετε έρθει στα όρια σας κάποια στιγμή και ποια είναι αυτά τα όρια που εκεί μπορείτε να πείτε ότι τώρα πρέπει να βάλω εμένα προτεραιότητα για τα επόμενα λεπτά, για την επόμενη ώρα, για όσο είναι αυτό. Έχετε έρθει σε αυτό το όριο? Νομίζω αρκετές φορές. Ναι, απλά στις φάσεις που βρίσκεσαι σε τέτοιο σημείο, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ξεκλείψεις κάποια λεπτά. Κάποια λεπτά που θα κλειστείς το δωμάτιό σου, θα κλείσεις πίσω σου την πόρτα και θα κοιτάξεις το ταβάνι, ή κάποια λεπτά που θα πάρεις ένα καφέ και θα κάτσεις στο μπαλκόνι και θα κοιτάς απλά τον ουρανό, προσπαθώντας να διάσεις το κεφάλι σου. Συνήθως είναι λεπτά. Που προσπαθείς από αυτά να μαζέψεις τις δυνάμεις σου, τις σκέψεις σου, να οργανώσεις την καθημερινότητά σου και να συνεχίσεις. Είναι τότε που το σώμα εξαντλείται? Νομίζω πιο πολύ ψυχή εξαντλείται. Ψυχή εξαντλείται. Νομίζω, για μένα είναι πιο δύσκολο αυτό. Η εξάντληση που νιώθεις, η ψυχική. Ότι δεν έχεις άλλη δύναμη να ανταπεξέλθεις στην καθημερινότητά σου. Η σωματική κούραση ελέγχεται πιο εύκολα, νομίζω. Ένα Σαββατοκύριακο, μια ωρίτσα, ένα ύπνο το μεσημέρι,
Είναι ένα βράδυ που θα πας λίγο νωρίτερα. Είναι πιο εύκολο να το συνδυάσεις. Η ψυχική κούραση όμως είναι και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί και να... Όταν λοιπόν τα ψυχικά αποθέματα αρχίζουν να τελειώνουν, τότε όσο δύσκολο και να είναι, βάζετε ένα stop και ξεκλέβετε χρόνο για σας. Έτσι. Είναι ένα πολύ σημαντικό έτσι όριο και γνώση για τον εαυτό. Το για μένα δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να είμαι μόνη μου, βέβαια. Δηλαδή ένα ευχάριστο διάλειμμα μέσα στην καθημερινότητα και στον πανικό μπορεί να είναι μια αγκαλιά στα παιδιά μου. Μπορεί να είναι ένα χάδι στον πατέρα μου. Ένα τηλέφωνο σε κάποιον φίλο ή συγγενή να πει δύο κουβέντες παραπάνω. Δεν σημαίνει απαραίτητα απομόνωση και μοναξιά, γιατί είπα πριν κλείνεσαι στην κρεβατοκάμαρά σου κλπ. Οτιδήποτε μπορεί να σου δώσει να σου αδειάσει λίγο την ψυχή από όλο αυτό το βάρος που νιώθεις. Ή να στη γεμίσει την ψυχή, όπως το λέτε, έτσι, μάλλον. Ναι. Από το άδειο. Έτσι. Σε τέτοια στιγμές, ειδικά είτε που φτάνεις στα όρια σου ή όταν είσαι σε αυτό το τρέξιμο και στο άγχος, ας πούμε, της καθημερινότητας, που όπως μας είπατε είναι μια καθημερινή πάλι, το πώς θα τα ισορροπήσεις αυτά. Σκέφτομαι ότι κάποιος χρειάζεται ένα ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσει. Και αναρωτιέμαι ποιο είναι το δικό σας κίνητρο. Ποιοι είναι δηλαδή οι λόγοι που σας μπρόχνουν, που σας κάνουν να ανταπεξέρχεστε σε όλα αυτά που έχετε να κάνετε. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις στην οικογένεια, είτε αυτές είναι τα παιδιά, ο σύζυγος, οι γονείς μου ή τη γονείς μου, νομίζω το βασικότερο κίνητρο είναι η αγάπη. Θέλεις να κάνεις το καλύτερο που μπορείς για τους ανθρώπους που αγαπάς. Είτε είναι κάποιος έφηβος που έχει τα δικά του θέματα, τις εφηβείες κλπ, είτε είναι ο πατέρας σου που αρχίζει σιγά σιγά και χάνει κομμάτια του εαυτού του. Όσον αφορά το κομμάτι το επαγγελματικό, εκεί είναι θέμα ευθύνης, υπευθυνότητας. Νομίζω ότι απλά θες να κάνεις τη δουλειά σου όσο καλύτερα μπορείς. Αυτό είναι το δικό μου το κίνητρο. Να ξέρω ότι φεύγοντας κάθε μέρα από τη δουλειά μου έχω δώσει το 100% και δεν έχω κάνει εκπτώσεις σε αυτό που δίνω στους πελάτες, στον εργοδότη μου, σε οποιοδήποτε χρειάζεται να δουλέψω μαζί του. Οπότε τα κίνητρα είναι η αγάπη και η αίσθηση ευθύνης, η υπευθυνότητα που νιώθετε. Αναφέρατε ήδη ότι έχετε τον πατέρα σας με άνοια. Φαντάζομαι όταν πρώτο έγινε η διάγνωση, όταν αρχίσατε ήδη να καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά, όσο να είναι μια στεναχώρια, είναι ένα σοκ. Μεγάλο. Μετά από τέσσερα χρόνια αναφέρατε ήδη, περίπου. Πώς είναι μετά από 4 χρόνια όλο αυτό το κομμάτι, πώς το έχετε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής? Η πρώτη αντίδραση ήταν σίγουρα ένα μείγμα έκπληξης, πανικού, στεναχώριας, όλο αυτό το πολύ έντονο, αλλά βέβαια και άγνοιας. Για να είμαι ειλικρινής, μέχρι να έχουμε τη διάγνωση του πατέρα μου, εκείνο που ήξερα για την άνοια, για το Αλτσχάιμερ κλπ. Είναι ότι είναι ηλικιωμένοι που ξεχνάνε, που μπορεί να σταματήσουν να θυμούν την οικογένειά τους κλπ. Δεν είχα άλλες γνώσεις πάνω στο θέμα. Ευτυχώς κατάφερα να βρω τα γραφεία, να με φέρει σε επαφή κάποια μητέρα συμμαθήτρια της κόρης μου με τα γραφεία του Ελληνικού Κέντρου Αλτσχάιμερ στην Συνδίκα, όπου εκεί μπήκα σε κάποια μαθήματα, σε κάποιες ομάδες ενημερωτικές την πρώτη χρονιά, σε σχέση με την νόσο, πώς εξελίσσεται, ιατρικά θέματα, πρακτικά πώς να αντιμετωπίσεις κλπ. Και τώρα πλέον συνεχίζω κάθε εβδομάδα να παίρνω μέρος σε μαθήματα, σε μια ομάδα στήριξης, τα οποία έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί στα πρώτα στάδια ξέχασα να σας πω ότι εμένα μου είχε βγει και πολύ θυμός. Θυμός απέναντι στον πατέρα μου, γιατί νόμιζα ότι δεν προσπαθεί αρκετά. Είχα την αίσθηση ότι αν προσπαθούσε λίγο ακόμα θα κατάφερε να θυμηθεί ή θα μπορούσε να κάνει κάτι που δεν μπορούσε να το κάνει. Και γενικά θυμός, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τόσο δραστήριος, με μια επιτυχημένη καριέρα, με γνώσεις, βρέθηκε ξαφνικά να είναι σε αυτήν την... Αυτό το γιατί. Ναι, την κατάσταση. Πλέον δεν υπάρχει αυτό.
Θεωρώ ότι κανένας μας δεν είναι ο εκλεκτός του Θεού, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Όλες οι οικογένειες έχουν και κάτι. Στη δική μας έτυχε αυτό. Από εκεί και πέρα έχω αποκομίσει πολλές γνώσεις στο πώς να αντιμετωπίσω και τον πατέρα μου και τις διάφορες κρίσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στο πώς να βοηθήσω τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Τη μητέρα μου, η οποία είναι η κύρια περιθάλπουσα, είναι αυτή που έχει το μεγάλο βάρος, η οποία όμως είναι και μιας ηλικίας και δεν μπορεί να πάει σε αντίστοιχα μαθήματα και ενημερώσεις, αλλά και τα παιδιά μου, τον σύζυγό μου, τον αδερφό μου, ο οποίος μένει μακριά και το αντιμετωπίζει και εκείνος, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Πλέον είμαι πιο ήρεμη, ίσως και πιο σίγουρη θα μπορούσα να πω σε αυτό που έχω να αντιμετωπίσω. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι κάθε καινούριο σύμπτωμα που ανακαλύπτεις, που βλέπεις κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, όπως εξελίσσεται η νόσος, δεν σε στεναχωρεί, δεν σε κάνει να νιώθεις άσχημα για τον άνθρωπό σου. Οπωσδήποτε τα συναισθήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, απλά πλέον είσαι πιο ψύχρεμος για να τα αντιμετωπίσεις. Πιο σε ετοιμότητα να τα διαχειριστείτε. Ναι, νομίζω είναι η σωστή λέξη, ναι. Δηλαδή έτσι με 2-3 λέξεις, αν βάζαμε αυτό που αποκομίσατε από τις ομάδες ή που σας άγγιξε, τι θα μπορούσε να ήταν? Ψυχραιμία και δύναμη για αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γιατί ακόμα, ο πατέρας μου είναι ακόμα σε μεσαία στάδια, έχουμε πιστεύω δρόμο ακόμα μπροστά μας, οπότε είναι σημαντικό να είσαι προετοιμασμένος για αυτά που έρχονται. Ειδικά σε μια τέτοια ασθένεια που είναι εκφυλιστική και όσο περνάει ο καιρός θα έρχονται και πιο δύσκολες καταστάσεις. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε και σαν μήνυμα να περάσει στους υπόλοιπους ακροατές που μπορεί να μην γνωρίζουν τι είναι η ομάδα στήριξης ή η ομάδα εκπαίδευσης ή πώς μπορεί να βοηθηθεί ένας περιθάλπων, ότι σε αυτή τη δύσκολη πορεία της ασθένειας και στο συνεχώς ξαφνικό που έχω μπροστά μου να αντιμετωπίσω, η ομάδα ήταν αυτή που σας ξεκαθάρισε πράγματα, ναι, σας βοήθησε, ναι, και έτσι μου ήρθε στο μυαλό συμβολικά σαν ένα ψυχικό μαξιλαράκι στα δύσκολα. Σίγουρα. Που μπορείτε να πάρετε ψυχραιμία, να πάρετε άλλες ιδέες ή να βοηθήσετε τους άλλους περιθάλποντες. Πώς είναι να βοηθάτε με τον τρόπο σας τα άλλα μέλη της ομάδας? Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σχεδόν κάθε εβδομάδα, να βοηθάει ο ένας τον άλλο. Δηλαδή πλέον στην ομάδα στήριξης που είμαι φέτος, ξεκινώντας τη συνάντησή μας κάθε εβδομάδα, συζητάμε το τι αντιμετώπισε ο καθένας την εβδομάδα που πέρασε. Πολλά από τα θέματα που αντιμετωπίζουμε, είτε τα έχει περάσει κάποιος άλλος και μας δίνει τις δικές του εμπειρίες πώς τα αντιμετώπισε, είτε συζητώντας πάνω στην κουβέντα ακούς διάφορες ιδέες, προτάσεις από τους άλλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάποια από αυτά όντως τα δοκιμάζουμε και βλέπουμε ότι έχουν και αποτέλεσμα. Απ' την άλλη νομίζω και μόνο η αίσθηση ότι μοιράζεσαι αυτό που ζεις με ανθρώπους που ζουν κάτι παρόμοιο, και αυτό ακόμα σου δίνει δύναμη. Μπορεί να σε καταλάβει αυτός που σε ακούει διαφορετικά. Είμαι από τους ανθρώπους που είναι πολύ τυχεροί και έχω ομάδα στήριξης γύρω μου. Δηλαδή έχω την οικογένειά μου, έχω φίλους που ξέρω ότι ανά πάση στιγμή θα μπορούσα να ζητήσω βοήθεια κλπ. Και πολλές φορές συζητάμε όλο αυτό το θέμα με τον πατέρα μου, αλλά η συζήτηση μέσα στην ομάδα είναι πάντα διαφορετική, γιατί ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου ζει κάτι ανάλογο μέσα στο σπίτι του και σίγουρα καταλαβαίνει διαφορετικά αυτό που του λες. Ναι, πόσο σημαντικό αυτό, ναι, γιατί αυτό είναι και το παράπονό μας, δεν με καταλαβαίνουν οι άλλοι. Ναι, ακόμα και αν προσπαθούν, πολλές φορές είναι δύσκολο να σε καταλάβουν, όση καλή διάθεση και να έχουν. Αν δεν ζήσεις κάτι, δύσκολα το καταλαβαίνεις. Έτσι είναι. Και είναι και το θεραπευτικό πλαίσιο στην ομάδα που βοηθάει, ας το πούμε, να αναδυθούν όλα αυτά τα όμορφα που ο καθένας φέρνει. Ναι. Και όχι μόνο να αναδυθούν, αλλά να τα ανταλλάξετε κιόλας. Αυτό το ρόλο που μας λέτε είναι ότι άλλοτε παίρνετε ιδέες και άλλοτε είναι σαν να γίνεστε σε εισαγωγικά ο ειδικός που θα βοηθήσει τον διπλανό σας. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Όλοι είστε ειδικοί σε αυτό που ζείτε και περνάτε. Και εμείς, σαν συντονίστρες των ομάδων, πολλές φορές παίρνουμε ιδέες από εσάς και τις δίνουμε σε άλλες ομάδες. Σε μένα, πολλές ομάδες μου περιμένουν να φέρω εμπειρίες από άλλα άτομα. Είναι δηλαδή, αν η ομάδα έχει 7 άτομα και εγώ φέρνω εμπειρίες από άλλες 5 ομάδες, είναι σαν αυτή η ομάδα να έχει 25 άτομα. Σωστά, έτσι. 25 εμπειρίες ζωής.
Σαν να ενώνονται όλες οι ομάδες λίγο πολύ σε μια μεγάλη ομάδα στήριξης. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι ήδη έχετε ένα υποστηρικτικό δίκτυο γύρω σας, η οικογένεια, οι φίλοι, αλλά από εκεί και πέρα είναι και το πώς αξιοποιείτε το δίκτυο αυτό. Εσείς με ποιο τρόπο το αξιοποιείτε? Με ποιο τρόπο το αξιοποιώ? Προσπαθώντας να ζητήσω βοήθεια από την οικογένεια σε πρώτη φάση που είναι κοντά μου. Βοήθεια πρακτική και στην καθημερινότητα. Βέβαια, ξαναλέω ότι τη βασική φροντίδα του πατέρα μου την έχει η μητέρα μου. Εγώ είμαι βοηθητικός ο ρόλος μου, ο δικός μου. Να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, για να γίνω κατανοητή. Την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθήσαμε να βρούμε ένα δίωρο ανάμεσα στα φροντιστήρια και στα μαθήματα των παιδιών μου, τα οποία είναι σε μια ηλικία πλέον που μπορούν να χειριστούν, νομίζω, κάποιες καταστάσεις, και επειδή ξέρουν όλη αυτή την ιστορία του παππού από την αρχή, μεγαλώνουν μαζί με την ασθένεια. Επειδή καταλάβαινα ότι η μητέρα μου είχε ξεπεράσει τα όρια της αντοχής της, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, ήθελα να τη βγάλω από το σπίτι. Για να καταφέρουμε λοιπόν να πάμε με τη μαμά μου δύο ρίτσες κάπου και να πιούμε έναν καφέ, επιστράτευσα τα παιδιά μου να μείνουν στο σπίτι με τον παππού, γιατί δεν γινόταν να μείνει μόνος, δεν μπορούμε πλέον να τον αφήσουμε μόνο, για να μπορέσω να βοηθήσω λίγο τη μαμά μου και να στηρίξω εκείνη να πάρει δυνάμεις για τις επόμενες μέρες. Από εκεί πέρα μπορεί να είναι ένα τηλεφώνημα σε ένα φίλο, μπορεί να είναι το καφές που λέγαμε νωρίτερα, οτιδήποτε μπορείς να κάνεις για να πάρεις βοήθεια. Είμαι τυχερή, έχω ανθρώπους γύρω μου που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια, οπότε είμαι καλά σε αυτό το κομμάτι, είμαι τυχερή. Και πόσο μπαίνουμε και στη διαδικασία να την ζητήσουμε και να την διεκδικήσουμε αυτή την βοήθεια? Αυτό είναι λίγο δύσκολο, είναι η αλήθεια, γιατί αισθάνεσαι ένοχος. Εγώ ομολογώ ότι θα ήθελα τα παιδιά μου, ας πούμε, στην ηλικία που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, στα 14 και στα 17, να είναι πιο ανέμελα. Να μην πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση με τον παππού κάθε μέρα. Να μην χρειάζεται να μείνουν στο σπίτι για να έχουν τον νου τους στον παππού, για να μπορέσω εγώ να πάρω τη μαμά μου και να φύγουμε. Ζεις όμως μέσα σε μια οικογένεια και εκ των πραγμάτων πρέπει να αναλάβεις και κάποιους ρόλους. Σύμφωνα πάντα με την ηλικία και τις δυνάμεις του καθενός, προσπαθείς λίγο να συμβιβάσεις τα πράγματα. Προφανώς θα ήταν μια χαρά πολύ καλύτερο να είναι ο πατέρας μου υγιής και να είμαστε όλοι μια χαρά και ο καθένας να πηγαίνει για καφέ όποτε θέλει. Εφόσον όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, αφήνεις τις ενοχές σου λίγο, προσπαθείς να τις αφήσεις στην άκρη και να ισορροπήσεις τα υπόλοιπα που μπορείς να κάνεις μέσα στην οικογένεια. Να ισορροπήσεις λοιπόν. Νομίζω αυτή ίσως είναι η λέξη κλειδί για όλους αυτούς τους ρόλους, για όλες τις ευθύνες, για όλα αυτά που καλείστε τέλος πάντων σε καθημερινή βάση να αντιμετωπίσετε και να διαχειριστείτε. Η ισορροπία και νομίζω και αυτό που είπατε, το να βοηθάει τελικά ο ένας τον άλλον. Είτε είναι σε πλαίσιο οικογενειακό, είτε είναι φιλικό, είτε είναι σε μια ομάδα στήριξης, σε όποιο πλαίσιο και αν βρεθούμε, η αλληλοβοήθεια. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής μας. Ήδη μας είπατε πάρα πολλά και θα ήθελα να μας πείτε έτσι κάτι σαν μήνυμα, να το πω, σαν τι θα λέγατε σε γυναίκες που μας ακούν, που έχουν πολλούς ρόλους, ή σε γυναίκες περιθάλπουσες. Νομίζω ότι είτε είναι γυναίκες περιθάλπουσες, είτε είναι γυναίκες που δεν έχουν σχέση με όλο αυτό το κομμάτι του Αλτσχάιμερ, η συμβουλή θα ήταν ζητήστε βοήθεια. Όσο και να μας ζορίζει αυτό, όσο και να μας κάνει να αισθανόμαστε ένοχες κάποιες φορές, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά πράγματα, ειδικά στην Ελλάδα που γινόμαστε νοσοκόμες, γινόμαστε οδηγοί των παιδιών μας, γινόμαστε... Έχουμε και ρόλους λίγο περισσότερους από ό,τι έχουν στα πιο οργανωμένα, τέλος πάντων, κράτη του εξωτερικού. Να αφήσουμε στην άκρη τις ενοχές μας και να ζητήσουμε βοήθεια από όπου και από όποιον μπορούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Γιατί δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα διαφορετικά, και αν δεν τα βγάλεις πέρα και αν δεν είσαι εσύ καλά, δεν μπορείς να είσαι ούτε καλή μητέρα, ούτε καλή σύζυγος, ούτε καλή κόρη,
ούτε καλή υπάλληλος. Δεν έχει κανένα νόημα όταν ξεπεράσει τα όρια σου. Έτσι είναι, μας αφήνεται ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Να είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Ναι. Για να μπορούμε να είμαστε καλά με όλους όσους αγαπάμε. Και όλα όσα αγαπάμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα που ήσασταν εδώ και μοιραστήκατε τα βιώματά σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να περάσουμε στο να δώσουμε δύο λόγια για κάποιες εκδηλώσεις μας που ξέρουμε ότι σας ενδιαφέρουν. Είναι σήμερα στο Βαφοπούλιο στις 7 η ώρα η θεατρική παράσταση που παίζουν οι ασθενείς στο κέντρο ημέρας στην εταιρεία Alzheimer. Είναι άτομα που έχουν μνημονικά προβλήματα και όμως μπορούν να βγάλουν σε πέρας μια ολόκληρη παράσταση και να τα πάνε εξαιρετικά. Τους έχουμε χαρεί και σε προηγούμενες παραστάσεις. Σήμερα λοιπόν τρία μονόπρακτα στις 7 η ώρα στο Βαφοπούλιο. Σας περιμένουμε. Αύριο πάλι στην Πέτρου Συνδίκα 13 στον πρώτο όροφο θα έχουμε το δεύτερο μέρος της ομιλίας με τον κύριο Παπάντσιο Σάκη που είναι φυσικοθεραπευτής και λέω το δεύτερο μέρος γιατί έχει γίνει πριν δύο Παρασκευές και έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και γι' αυτό οι περιθάλποντες μας ζήτησαν να ξαναγίνει και να συμπληρωθούν και κάποιες τεχνικές, γιατί ο κ. Παπάντσιος μας δείχνει τρόπους πρακτικούς πώς μπορούμε να γυρίσουμε, να σηκώσουμε, να φροντίσουμε σωματικά έναν άνθρωπο που πια το σώμα του τον αφήνει, παραιτείται ο ίδιος από τις δυνάμεις του, άρα να τον βοηθήσουμε περισσότερο. Είναι πολύ χρήσιμο. Σας περιμένουμε αύριο, 1 η ώρα το μεσημέρι, Πέτρου Συνδίκα 13. Και μία τελευταία ανακοίνωση, την Παρασκευή 16 Μαρτίου γίνεται μία προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή της Αναλήψεως στην Πρώτη Σερών, στο χωριό Πρώτη Σερών, για την ακολουθία των χαιρετισμών. Αν σας ενδιαφέρει, καλείτε στην εταιρεία Alzheimer που θα δώσουμε σε λίγο τα τηλέφωνα για να μάθετε παραπάνω πληροφορίες. Τα τηλέφωνα λοιπόν που μπορείτε να μας βρείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι το ένα κέντρο ημέρας που είναι η Αγία Ελένη και βρισκόμαστε Πέτρου Συνδίκα 13. Το τηλέφωνο εκεί είναι το 2310-810-411. Το δεύτερο κέντρο μας είναι ο Άγιος Ιωάννης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 164, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2310-351-451-5. Λειτουργούμε καθημερινά από τις 7.30 μέχρι και τις 3.30. Λειτουργεί και 24-ωρη γραμμή βοήθειας με τηλέφωνο το 2310-99.000. Τονίζουμε ότι όλες οι υπηρεσίες μας είναι δωρεάν. Επίσης, διαδικτυακά μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.alzheimer.gr και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο YouTube, το Facebook, το Twitter, ως Alzheimer Ελλάς. Επίσης, υπενθυμίζουμε τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook που είναι «Όλα για την Άνοια». Άλλη μία εκπομπή, κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της. Η μέρα μνήμης λοιπόν και γιορτής για τη γυναίκα και έτσι όπως ξεκίνησε αυτή η μέρα σαν ένα κίνημα, σαν μια φωνή εν τη ενώση αυτών των γυναικών, σήμερα αυτό το μήνυμα και εμείς θέλαμε να σας περάσουμε και μας το πέρασε και πολύ ωραία η καλεσμένη μας κυρία Τζουνοπούλου, ότι όταν ενώσουμε τις φωνές μας, όταν ενωθούμε όλοι μαζί, τότε μπορούμε και να καταφέρουμε πράγματα, γιατί όλοι μαζί μπορούμε. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στο εθελοντικό ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης FM 100,6. Ήταν μια εκπομπή «Όλα για την Άνοια». Μας ακούτε κάθε Πέμπτη 4 με 5. Μαζί σας για μια ώρα ήταν οι ψυχολόγοι Πετρίνα Μαργαριτίδου, Κωνσταντίνα Καραγκιόζη και Ευδοκία Νικολαίδου. Και τον ήχο φρόντισε για εμάς ο άντρας της παρέας, Τσουρέκα Σέργιος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη, 15 του μηνός, και σας ευχόμαστε ένα όμορφο ηλιόλουστο απόγευμα.